Η Μαρίκα Νέζερ γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1906 και πέθανε στην Αθήνα στις 18 Ιουλίου του 1989. Ήταν κόρη του Κωνσταντίνου Νέζερ και της ηθοποιού και μίμου Κλεοπάτρας Νέζερ, αδελφή του Χριστόφορου Νέζερ, εξαδέλφη του Χριστόφορου Νέζερ και εγγονή του Χριστόφορου Νέζερ, φρούραρχου Αθηνών και υπασπιστή του βασιλιά της Ελλάδος, Όθωνα. Στα πρώτα της θεατρικά βήματα έπαιζε με την αδελφή της Κατίνα, ονομαζόταν και τα Νεζεράκια. Σε ηλικία 13 ετών ανήλθε στη θεατρική σκηνή στο Κάιρο, όπου και κατέλαβε διαπρεπή θέση κυρίως στο μουσικό επιθεωρησιακό είδος. Το 1927 συνεργάστηκε με το θείασο του Παπαϊωάννου και εμφανίστηκε στις οπερέτες «Ο χορός της τύχης», «Μαμζέλ Νίτους», «Χαλιμά» και «Κρυφό Ρομάντζο». Διέπρεψε στις επιθεωρησιακές παραστάσεις και τα συγκροτήματα της Σοφίας Βέμπο με το χαρακτηριστικό τύπο της καρατερίστας. Σημείωσε μεγάλη δε επιτυχία στο ρόλο της Μαντάμ Σουσούς του Ψαφά τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Η Μαρίκα Κοτοπούλη εκτιμούσε ιδιαίτερα το υποκριτικό της ταλέντο και προσπαθούσε να την εντάξει σε πιο σοβαρά θεάματα. Της έλεγε «Εσύ τι θέλεις και παίζεις στην επίδειξη πουτιών, εσύ πρέπει να παίζεις δράμα μαζί μου». Σε μία εξομολόγηση που έκανε η ηθοποιός Σπεράντζα Βρανά, εξομολογήθηκε ότι ζούσε για το χειροκρότημα. «Εγώ έτσι και δεν με χειροκροτήσουν πολύ, έπεφτα στο θάνατο. Απελπισία σκέτη, αγωνία και χαρά 65 ολόκληρα χρόνια». Μέχρι μεγάλη σε ηλικία που ήταν η Μαρίκα Νέζερ, συμμετείχε σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες, μεταξύ των οποίων και το «Της Κακομήρας» του Ντίνου Κατσουρίδη, όπου και σημείωσε ίσως τη μεγαλύτερη κινηματογραφική της επιτυχία ως προξενήτρα του κ. Παντελή. Ήταν παντρεμένη με τον επίσης ηθοποιό Ερίκο Κονταρίνη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της ήταν κατάκητη μαζί με την επίσης κατάκητη αδελφή του άντρα της. Απεβίωσε στις 18 Ιουλίου του 1989 σε ηλικία 83 ετών και κηδεύτηκε με παρουσία 4 μόνο καλλιτεχνών στο κημητήριο του Βύρωνα. Εγγονός της είναι ο γνωστός ηθοποιός Γιώργος Πυρπασόπουλος. Ξεκίνησε το 1948 τη φιλμογραφία της με τη Μαντάμ Σουσού. Το 1952 συμμετείχε στο Στραβόξυλο, το 1954 Χαλιμά, Δολάρια και όνειρα το 1956, Τζιπ, Περίπτερο και Αγάπη, Τις τύχεις στα γραμμένα, Ένας βλάκας και μισός, Το έξυπνο πουλί, Η Ελληνίδα και ο έρωτας, Ένας βλάκας με πατέντα, Μικρή και μεγάλη Ανδράση, Ο ταυρομάχος προχωρεί, Οι τουρίστες, Της Κακομήρας, Το γέλιο βγήκε από τον παράδεισο, Ο Πολύτεκνος, Αυτοί που ξέχασαν τον Θεό, Ο Μεγάλος Όρκος, Δοσαλτζού επιχείρησης γαμπρός, Ισπράκτορ 007, Ο Παλιάτσος, Αλτ και Σέφαγα, Ένας άφραγκος Ωνάσης, Ο Τζαναμπέτης, Το Στραβόξυλο το 1969, η δεύτερη έκδοση δηλαδή της ταινίας, Ο Νάνος και οι 7 Χιονάτες, Ο Τρελός της Πλατείας Αγάμων, Όμορφες Μέρες, Ο Ντυρλάντας, Η Κρεβατομορμούρα, Ναι Νταντά και Τέζα Όλοι, Ο Καουμπόι του Μεταξουργίου, Η Προεδρίνα, Ο Πατούχας, Όλοι θα ζήσουμε, Μονά Ζυγά δικά μου, Ταξίδι του Μέλιτος, Πολίτες Β' Κατηγορίας και Επικίνδυνο Παιχνίδι ή άλλως η Αναμέτρηση το 1982 που ήταν και τελευταία της ταινία. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή της. Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την προβολή και την υποστήριξη του κανάλι μου. Ο Θεός να σας έχει καλά. Γεια σας.